Ιωάννος είχε φυλακισμένα, αφού τα είχε απαγάγει ουσιαστικά από το σχολείο, από το δημοτικό σχολείο στις Καμάρες, 2-11χρονος, και μετά, Ανδρέα, για 11 περίπου ώρες, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν φύλο και φτερό τόσο το διαμέρισμα, όσο και τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές, μέχρι και τις 2 τα χαράματα, όπου μετά φυσικά μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας και σε μία περίπου ώρα θα πάει στο δικαστήριο, όπου εκεί θα παρουσιαστούν και όλα τα στοιχεία και τα τεκμήρια τα οποία έχουν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές. Σωτήρη μου, 2-3 πράγματα τα οποία έχεις στο ρεπορτάζ, ήσουν εκεί εχθές, τα ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, το ένα είναι, η μαρτυρία κλειδί ήταν του παρατηρητή της γειτονιάς, του κυρίου που είπε ότι είδε ύποπτη κίνηση και είδε τα δύο παιδάκια να τα μεταφέρει πάνω στο διαμέρισμα. Σωστό? Οι μαρτυρίες, εγώ θα το βάλω, Ανδρέα, κλειδί είναι δύο. Μάλιστα. Η μία, η πρώτη, ήταν της καθαρίστρια του σχολείου. Μάλιστα. Η οποία το πρωί είχε δει στις 7 το πρωί το συγκεκριμένο 35χρονο στην περιοχή και τον είχε περιγράψει με τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε δώσει η αστυνομία. Μόνη διαφορά η ηλικία. Και το βάρος. Συγγνώμη. Και το βάρος, έτσι. Ακριβώς, η ηλικία και το βάρος. Διότι ήταν στοιχεία τα οποία, όταν ένας άνθρωπος ήταν έτσι σαν καμουφλαρισμένος, ναι, με το καπέλο, με τα γυαλιά, με αυτά, ναι, πολύ εύκολα μπορούσε να μπερδευτεί. Όμως, αυτή η περιγραφή την οποία είχε δώσει η Ανδρέα, έγινε γνωστή. Ο συγκεκριμένος νεαρός, ο οποίος ήταν παρατηρητής της γειτονιάς, συνέδεσε αυτά τα στοιχεία. Ένα. Δύο, να ξέρετε ότι και οι γείτονες εδώ, όταν είχαν ακούσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τους ερχόταν στο μυαλό για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ναι, της όλης της ιστορίας. Και φυσικά τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση του συγκεκριμένου νεαρού, ο οποίος και φυσικά μετά πήρε την αστυνομία, το γεγονός της αλλαγής των πινακίδων, μάλιστα, σε δύο αυτοκίνητα. Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν δύο αστυνομικούς. Άμα το σκεφτεί στην πραγματικότητα, Ανδρέα, στην αρχή, δεν ήρθε ολόκληρη αστυνομική δύναμη για να αποκλειστεί η περιοχή. Ναι. Δύο αστυνομικοί ήρθαν. Πήγαν απάνω, στον πρώτο όροφο, χτύπησαν το κουδούνι, του άνοιξε, μπήκαν μέσα, σαν υποτίθεται είπαν ότι θέλουν να κάνουν έναν έλεγχο. Είδαν κάτι το οποίο θύμιζε σχολείο. Ναι. Αμέσως φυσικά προχώρησαν στη σύλληψή του, άνοιξαν το επόμενο δωμάτιο, μέσα βρέθηκαν τα παιδιά να κοιμούνται. Ένας αστυνομικός φώναξε βοήθεια, ήρθανε εδώ πέρα και πολίτες, ανεβήκαν απάνω και μετά εξελίχθηκαν οι διαδικασίες όπως εξελίχθηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο τύπος ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, επειδή ακούστηκε κάτι για λεμονάδα με ναρκωτικά, με αυτά υπνοτικά, τι στο καλό ήταν, τα παιδάκια, υπήρχε τέτοιο πράγμα ή απλά ήταν στο ρεπορτάζ? Ναι. Πες μου. Όχι, όχι. Οι μαθητές είναι μέσα στο ρεπορτάζ αυτό. Οι μαθητές τους είχε δώσει λεμονάδα. Μέσα στη λεμονάδα υπήρχαν υπνοτικά στοιχεία. Μάλιστα. Κάτι το οποίο φυσικά είχε σαν αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν πλήρη γνώση ουσιαστικά επαφής με το περιβάλλον. Ναι. Αρκετές μάλιστα στιγμές φαίνεται ότι κοιμόντουσαν κιόλας. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται και αμέσως μετά, όταν μεταφέρθηκε φυσικά στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όταν πέρασε η επίρρεια αυτών των ουσιών, τέλος πάντων, όπου είχαν δοθεί στα παιδιά, η κατάστασή τους μετά, από θέμα υγείας τουλάχιστον, δεν δείχνει να εμπνέει κάποια ανησυχία. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, φυσικά, που ο φόβος και ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος φυσικά στα μάτια τους. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε, Ανδρέα, ότι είχαν, παρά την επιρροή την οποία ένιωθαν φυσικά λόγω των ουσιών, υπνοτικών ουσιών που είχαν μπει μέσα στη λεμονάδα, μπορούσαν και λέγαν στους αστυνομικούς αρκετά από αυτά τα οποία είχαν δει αυτές τις 8 ώρες. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, συνεργός υπήρχε στην ιστορία αυτή? Ξαναπες μου, συγγνώμη. Λέω, αν υπήρχε συνεργός, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις, το ρεπορτάζ λέει, η κατάληξη μάλλον του ρεπορτάζ καλύτερα, έλεγε ότι αυτή τη στιγμή ένα άτομο οδηγείται σήμερα στο δικαστήριο. Ωστόσο, υπήρξαν άλλες δύο, από ό,τι φαίνεται, περιπτώσεις όπου οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να δουν αν συνδέονται με το παζλ, όπου πήρανε καταθέσεις. Ναι. Δεν έχουν τουλάχιστον βάλει στο συγκεκριμένο παζλ αυτά τα δύο πρόσωπα, δεν τα έχουν τοποθετήσει μέσα. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες ή ώρες σήμερα. Και προς το παρόν, αυτός ο 35χρονος μόνο οδηγείται σε λίγη ώρα στα δικαστήρια της Λάρνακας, όπου από εκεί και μετά φυσικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποια είναι τα τεκμήρια τα οποία έχουν συλλέξει οι αστυνομικές δυνάμεις, Ανδρέα, επί 11 ώρες. Ναι. Μάλιστα, μιλώντας με αστυνομικούς εδώ κάτω, ήταν πρωτοφανές ακόμα και ο χρόνος που έμειναν απάνω για τόσες ώρες. Ναι. Δεν άφησαν τίποτα που να μην έχει γίνει πολύ λεπτομερός έλεγχος, ναι, έτσι ώστε το θεωρούν ως κορυφαία υπόθεση, τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να μπορέσει να πάει στο δικαστήριο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Μάλιστα.
Τώρα το κίνητρο, τι λένε πληροφορίες, τα λίτρα ή και κάτι άλλο. Νομίζω ότι η υπόθεση λίτρα αρχίζει φυσικά και χάνει την αξία την οποία θα έπρεπε να είχε, όπως τουλάχιστον αρχικά ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης τουλάχιστον έτσι το παρουσίασε. Μέχρι τώρα μαρτυρία, τουλάχιστον. Υπάρχει και μαρτυρία του ιδίου ότι το έκανε για τα λίτρα. Ο ίδιος έτσι είπε στην αρχή όταν μπήκε μέσα. Μάλιστα. Όμως να είστε σίγουρος ότι μετά από 11 ώρες ελέγχου και για να μπορέσουν να κάνουν έλεγχο όλους τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές και όλα τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν, δεν είναι τόσο βέβαιο αν πραγματικά υπήρχε μια τέτοια διαδικασία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν θέλεις να το δούμε και διαφορετικά, Ανδρέα, έτσι όπως μπορούμε να το πούμε και στην καθομιλουμένη, ο συγκεκριμένος όταν μπήκε μέσα στο σχολείο δεν πήγε στοχευμένα σε αυτά τα δύο παιδιά, πήγε να ψαρέψει εντός εισαγωγικών πέντε κάποια αυτό παιδιά, γι' αυτό και βρέθηκε σε αυτή την παρέα με το πέντε. Τρεις δεν ακολούθησαν, δύο ακολούθησαν. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πες μου κάτι τελευταίο τώρα όσον αφορά το προφίλ του δράστη, του φερόμενος δράστη. Τι στοιχεία έχουμε συλλέξει. Λοιπόν, το προφίλ του είναι ένας λοιπόν 35χρονος, ο οποίος η καταγωγή του είναι από τη Λευκοσία, αλλά είναι μόνιμος κάτοικος Λάρνακας στα τελευταία 3,5 με 4 χρόνια. Διατηρούσε εταιρεία, κάπως σαν marketing εταιρεία τέλος πάντων κατασκευής κυρίως ιστοσελίδων. Τα γραφεία του μάλιστα της εταιρείας βρίσκονται σε πάρα πολύ κοντινό σημείο από το διαμέρισμά του. Τους τελευταίους ωστόσο 7 με 8 μήνες αντιμετώπιζε αρκετά οικονομικά προβλήματα, κάτι που φαίνεται στο γεγονός ότι υπήρχαν αρκετά χρωστούμενα σε ενίκεια, τόσο για το διαμέρισμα το συγκεκριμένο, όσο και για τα γραφεία τα οποία είχε νοικιάσει από συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή η πολυκατοικία που μιλάμε εδώ, Ανδρέα, είναι μια πολυκατοικία καινούργια, με πολύ καλά δεδομένα. Σκέψω ότι μέχρι και πισίνα διαθέτει η συγκεκριμένη πολυκατοικία. Θέλω να σου πω ότι είναι μια πολυκατοικία όπου μένουν κυρίως οικογένειες σε αρκετά καλή οικονομική κατάσταση, να το πω κάπως έτσι, και παρέχει αρκετά πράγματα τα οποία ευκολύνουν ουσιαστικά τους κατοίκους. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν το γενικότερο παζλ για την συγκεκριμένη εικόνα. Φυσικά, από την ώρα που έγινε γνωστό, μέσα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είχε μπει αρκετός κόσμος για να δει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι. Ήδη, μάλιστα, το όνομά του πλέον αναφέρεται κανονικά σε όλες τις ιστοσελίδες όπου υπάρχουν. Και το γενικότερο στοιχείο πλέον η αστυνομία είναι να δει πραγματικά τι υπάρχει πίσω από αυτό το πρόσωπο. Ωστόσο, Ανδρέα, η πληροφορία που είχαμε μεταδώσει χθες, ότι υπήρχαν καταγγελίες στην αστυνομία περί προσπάθειας ξανά να κάνει κάτι τέτοιο, θεωρώ εγώ ότι είναι υπαρκτές, διότι χθες, εδώ στο χώρο που βρισκόμουν, συγκεκριμένος 13χρονος μου ανέφερε ότι είχε προσπαθήσει πριν από λίγες μέρες, τον είδε να περπατάει, πέρασε με το αυτοκίνητο, είναι εδώ της περιοχής, του ζήτησε άμα θέλει να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι, ο νεαρός δεν δέχτηκε να μπει μέσα στο αυτοκίνητο και έτσι δεν είχαμε οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. Επίσης, πρόσωπο εδώ των ορόφων που μένουν εδώ στο διαμέρισμα, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αισθανόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιος να παρακολουθεί τα παιδιά του. Μάλιστα. Και μάλιστα το ανέφερε αυτό και στην αστυνομία. Όλα αυτά δείχνουν αρκετά πράγματα. Και τα περισσότερα φυσικά περιμένουμε να τα μάθουμε στο δικαστήριο. Και έχει και έναν νηπιαγωγείο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πολύ κοντά στην πολυκατοικία του φερόμενος δράστη, έτσι. Όχι μόνο πολύ κοντά, είναι ακριβώς απέναντι από το διαμέρισμά του. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι. Εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Ανδρέα, το νηπιαγωγείο είναι σε μια απόσταση 20 με 25 βημάτων. Δηλαδή μιλάμε ότι η πόρτα, η είσοδος του νηπιαγωγείου είναι ακριβώς από απέναντί μας. Αυτή η εικόνα και όλα αυτά η αστυνομία έκανε να εξετάσει πλέον όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως υπάρχουν ερωτηματικά, αγαπητέ Σωτήρη. Μπαίνει πώς έβαλε με το ζόρι δύο παιδιά 11-10 χρόνια, τι είναι μέσω αυτοκίνητο. Πήγε, πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω από την πολυκατοικία. Το αυτοκίνητο το οποίο είχε επισημανθεί και χρώμα κτλ. Πώς άνοιξε, χτυπάει το κουδούνι, κάποιος ανοίγει την πόρτα αυτός ενώ έχει μέσα δύο παιδιά σε ομοιρία. Πώς πάνε δύο αστυνομικοί όταν υπάρχει πληροφορία πώς μπορεί εκεί να είναι ο δράστης. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα έτσι στη μέση. Κοίτα να σου πω κάτι, Ανδρέα. Εχθές το περιστατικό εκεί πέρα έγινε στο εξής. Αυτός μπήκε μέσα κανονικά. Το συγκεκριμένο σχολείο έχει πέντε εισόδους, Ανδρέα. Μάλιστα.
Τώρα, άσχετα τι θα πούνε σήμερα, οι τέσσερις ήταν ανεξέλεκτες. Μάλιστα. Βέβαια, μετά εμείς όταν πήγαμε βρέθηκαν κλειδαριές επάνω. Αλλά μάλιστα, οι τέσσερις ήταν ανεξέλεκτες. Μάλιστα. Όταν έφυγαν από το σχολείο, Ανδρέα, δεν μπήκαν απευθεία σε αυτοκίνητο. Περπάτησαν κάποια μέτρα την ώρα που βγήκαν από την είσοδο και οι μαθητές ακολουθούσαν το συγκεκριμένο άνδρα. Μάλιστα. Μετά φαίνεται ότι υπήρχε αυτοκίνητο και τους μετέφερε μετά και ήρθαν εδώ. Τους κατέβασε από το υπόγειο. Μάλιστα. Που υπάρχει, Ανδρέα, εδώ στην, ναι, πολυκατοικία. Και με ασανσέρ φυσικά από κάτω τους ανέβασε στον πρώτο όροφο. Και έτσι δεν είδε κανένας τίποτα. Ωστόσο, το μυστικό ήταν η περιγραφή της καθαρίστριας. Μάλιστα. Και το δεύτερο του παρατηρητή, του νεαρού, ο οποίος άκουσε αυτά τα οποία είχαμε όλοι μεταδώσει, ναι, συνέδεσε αυτά τα στοιχεία με το πρόσωπο και φτάσαμε μετά εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ για την και τη σημερινή σου ενημέρωση και χθες ήταν ουσιαστική και καθοριστική και σημερινή. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ και να ευχαριστήσω και τον Ιωνά μου εκεί, τον κινηματογραφιστή,